Είναι εβδομάδα αυτή που διανύουμε. Είδαμε την προηγούμενη Κυριακή σε αρκετές πόλεις της χώρας και στο Βόλο και νομίζω στην Καρδίτσα, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν ήταν την ίδια μέρα, να γίνεται δημόσιος μητρικός θυλασμός. Είναι εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στον μητρικό θυλασμό, στο να μιλούμε για τα ευεργετήματά του, στο να μιλούμε για τα πολλά ωφέλη για την μητέρα, κυρίως όμως για τον νεογνώ. Καλωσορίζουμε την κυρία Σταυρακάκη. Είναι μέρα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την κλίση. Είναι αλήθεια ότι γιορτάζουμε την Εβδομάδα Μητρικού Θυλασμού. Στην πατρίδα μας γιορτάζεται Νοέμβριο, σε όλες τις άλλες χώρες γιορτάζεται Αύγουστο. Οπότε. Καλά, αν το γιορτάζαμε Αύγουστο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Στην χώρα μας. Γίνονται εκδηλώσεις, αλλά. Θα πήγαινε χαμένο, ό,τι και να λέγαμε. Ακριβώς. Είναι ανεκτίμητο όμως αυτό το έργο της μάνας. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τη ζωή ενός παιδιού. Είναι τόσα τα ευεργετήματα που δεν μπορείς να παραβλέψεις αυτό το δώρο, αυτή την ομορφιά, αυτή την προσφορά στην ίδια τη ζωή. Μακάρι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, μακάρι οι κυβερνήσεις να φτιάχνανε κάποιες πολιτικές λίγο πιο ευαίσθητες, λίγο πιο τρυφερές σε σχέση με τη μητρότητα. Αυτό το μωρό είναι εξαιρετικό πάντως, έτσι. Ένα κουκλί. Όλα έχετε τα μωρά. Το δικό σας monitor, έτσι για να χαζεύετε από εκεί τις εικόνες. Όλα τα μωρά είναι πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν ειδικά κάποια όταν μωρά, τη φροντίδα, κοιτούσαμε στο περιοδικό τώρα που στείλουν το νέο το εύχος του Wish, κοιτούσαμε ένα μωρό που είναι από αυτά τα μωρά των διαφημίσεων που και να μην θες να κάνεις παιδί, τα βλέπεις και λιγώνεσαι. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή. Όμως να πούμε ότι όλα τα μωρά που έχουν δεχτεί φροντίδα, όλα τα μωρά που έχουν δεχτεί συναισθήματα, γιατί δεν είναι μόνο το γάλα που παίρνουν από τη μάνα τους, τρώνε με όλη τη σημασία της λέξης, ρουφάνε συνέστημα, επικοινωνούν με την αλήθεια της μάνας, με τη συνείδηση, με την ψυχή, με τον καλύτερό της εαυτό. Όλα αυτά τα μωρά ακτινοβολούν ενέργεια, γιατί έχουν ισχυρούς λόγους να βρίσκονται και να διεκδικούν τη ζωή. Δεν είναι παθητικά. Πάμε όμως να μιλήσουμε με επιχείρηση. Όχι με αυτό το κεντρικό σύνθημα ότι προφανώς ένα μωρό που δέχεται φροντίδα, αγάπη και μητρικό γάλα έχει καλύτερες προοπτικές. Πάμε να μιλήσουμε με επιχειρήματα που είναι προϊόντα ερεύνης, έτσι δεν είναι εμπειρικά μόνο. Ακριβώς. Όσον αφορά το μωρό, επηρεάζει σημαντικά την αναπνευστική λειτουργία. Δεν έχουμε θέματα όπως εδώ ο Βόλος που έχει αυξημένη υγρασία, με βήχα, με δυσκολίες αναπνευστικές. Δεν έχουμε τόσα προβλήματα στο πεπτικό σύστημα. Δεν έχουμε δερματίτιδες, δεν έχουμε εκζέματα. Κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο και με την ευαισθησία που έχουμε αποκτήσει και πάρα πολλές φορές με τα ψυχολογικά μας που έρχονται στην επιφάνεια. Σε σχέση με τη μητέρα, θα αποφύγει, να πω, για τον καρκίνο του στήθους, να πω για τον καρκίνο των οθικών, να πω για την οστεοπόρωση, ότι θα αποφύγει μία μελαγχολία, μία κατάθλιψη. Βοηθάει πάρα πολύ η επαφή με το παιδί, η ενσυναίσθηση αυτή, η παρατηρητικότητα, τα παιχνίδια που κάνει μέσα σε αυτήν την επικοινωνία. Να τονώσει το ηθικό της, να βρει την ικανότητά της, να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της στο μητρικό της ρόλο, να ενισχυθεί αυτός ο πρωταγωνιστικός ρόλος, ο γονεϊκός ρόλος, δένεται η οικογένεια, είναι ισχυρός αυτός ο δεσμός. Και πέρα από αυτό έχουμε και θέματα που αφορούν τα τεστ νοημοσύνης, δηλαδή την ανάπτυξη την νοητική των μωρών. Αποφεύγουν την παχυσαρκία, το ζαχαρόδι διαβήτη. Είναι πάρα πολλά τα ευεργετήματα. Το θέμα είναι να αφυπνίσουμε τις μαμάδες, τις νέες μαμάδες, να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και το οικογενειακό περιβάλλον να στηρίξουν αυτές τις γυναίκες, που δεν αρκεί μόνο να θέλουν, δεν αρκεί να είναι η πρόθεσή τους αυτή. Χρειάζεται και γνώση, χρειάζεται πίστη, πάνω απ' όλα χρειάζεται πειθαρχία. Γιατί να ρωτήσω τώρα κάτι. Τον πρώτο καιρό. Ποιος είναι ο ιδανικός ορίζοντας για να. Να δοθεί αμέσως μετά τη γέννα το μωρό στη μάνα. Αυτή είναι και η για καλύτερη. Πόσο καιρό να τρώει μητρικό γάλα. Το ιδανικό είναι να έχει αποκλειστικά μητρικό θυλασμό το νεογνώ για 6 μήνες. Για 6 μήνες τουλάχιστον. Ακριβώς. Μέχρι συμπληρωματικά να δοθούν και άλλες τροφές.
Αυτό εξαρτάται βέβαια από την μητέρα, πόσο μπορεί, αν δουλεύει, την οικονομική της κατάσταση. Γι' αυτό χρειάζεται ανθρώπινη αλληλεγγύη και κατανόηση στα θέματα που αφορούν το θυλασμό. Δεν χρειάζεται να επεμβαίνουμε πάρα πολύ σε αυτές τις γυναίκες. Να πω τώρα κάτι. Υπάρχει μια τάση που ξέρω ότι κάποια στιγμή έγινε έτσι και αντικείμενο χλέβης στην Αμερική, με παιδιά 5 και 6 ετών που θύλαζαν ακόμη. Ναι. Αυτό είναι ένα ακρό ή θα μπορούσε να συμβαίνει και αυτό. Δείτε. Δηλαδή, ένα από τα γεύματα της ημέρας να είναι το μητρικό γάλα. Δείτε, δεν θα μείνουμε στον μητρικό θυλασμό. Αυτό το παιδί έχει πάρει στα σίγουρα και άλλες τροφές. Προφανώς, τα 5-6 είναι. Ωστόσο, δεν είναι όλα τα άτομα την ίδια στιγμή έτοιμα να απογαλακτιστούν. Το ίδιο συμβαίνει και με μερικές μαμάδες. Δεν θεωρώ ότι ένα παιδί στα 5 του χρόνια χρειάζεται μητρικό θυλασμό. Χρειάζεται όμως μια άλλου είδους παρηγοριά που ενδεχομένως να μπερδεύεται και με αυτό το θέμα. Μάλιστα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί έγιναν εκδηλώσεις. Μπαίνουν άλλες ειδικότητες ανάμεσα. Ακριβώς. Σε αυτά που λέμε εμείς. Mm-hmm. Εμείς είμαστε κοντά στις νέες μαμάδες, εμείς είμαστε υπέρ του μητρικού θυλασμού, τις εμψυχώνουμε, τις ενδυναμώνουμε, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα από την επιστημονικότητά μας, αλλά και μέσα από τη διάθεση για το καλό, γιατί δεν είναι μόνο ηθικό, δεν είναι μόνο δεοντολογικά σωστό, είναι και ηθικά σωστό να στηρίξουμε αυτή τη σχέση. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σταυρακάκη. Τα κορίτσια στο κοντρόλ έχουν λίγο λιώσει με όλα αυτά τα πλάνα. Το ξέρω ότι τα έβγαλε. Πήρε και πρωτοβουλία, τα έβγαλε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. Έτσι είναι και νέα κορίτσια. Συγκινεί πάντα αυτή η εικόνα. Δεν μπορούμε να σταθούμε από μακρύ. Είναι ωραία είναι εικόνα. Είναι το θαύμα της ζωής. Βέβαια. Και πάντα μέσα μας έχουμε κι εμείς ένα παιδί. Δεν είναι μόνο το παιδί που είναι έξω από εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Στο επανειδήν.